Γεια σας, γεια σας. Μη μου φύγετε, σας έχω καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτική ανάλυση με ένα βιβλίο μυστήριο, μαντικό. Τι σημαίνουν αυτές οι κάρτες, τι κρύβεται κάτω από αυτές τις κάρτες και πώς θα κάνουμε αυτούς τους συνδυασμούς. Έχω ήδη βγάλει στην κοινότητά μου, στις ανακοινώσεις εκεί που μιλάμε και τα λέμε, σχετικά με τη μαντική τέχνη, ποια είδη υπάρχουν και πώς μπορούμε και εμείς να προσεγγίσουμε τη μαντική, την τέχνη και να πάρουμε τα ναι και τα όχι μας, τις προβλέψεις μας μέσα από διάφορους τρόπους. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι στη σημερινή εποχή, τους έχω ήδη αναφέρει, είναι αστρολογία, αριθμολογία, ταρό κτλ. Και άλλες και άλλες και άλλες. Αλλά εδώ θα κάνουμε έναν ιδιαίτερο και περίεργο συνδυασμό για να πάρουμε απαντήσεις στο ερώτημα το οποίο σε απασχολεί εσένα. Μείνε, διότι το βίντεο είναι πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η εισαγωγή μου τελειώνει, δηλαδή θα κρατήσει πάρα πολύ. Το μόνο που έχω να σου πω ότι αυτή η μαντική τέχνη και σε αυτά τα οποία βασίζεται έχω και στο site μου δωρεάν υπηρεσίες. Αν σε ενδιαφέρουν, μπορείς να μπεις στο akastaro.gr, μπορείς να το πληκτρολογήσεις, γράψεις akastaro και θα σε βγάλει στο Google εκεί. Λοιπόν, και φυσικά εννοείται, κάνε την εγγραφή σου και φτιάξε το καμπανάκι, βάλε το καμπανάκι, πάτησε το καμπανάκι στις ειδοποίησεις, στο όλες για να σου έρχονται όλα αυτά τα όμορφα πράγματα τα οποία φτιάχνω και να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα μας. Επίσης, κάτι άλλο, δεν είναι υποχρεωτικό, μου έχει δώσει πλέον το YouTube τη δυνατότητα στο κανάλι. Υπάρχει, αν δεις κάτω ακριβώς από το βίντεο, σε κάθε βίντεο πλέον υπάρχει, ένα κουμπάκι που λέγεται ευχαριστώ ή υπερευχαριστώ κτλ. Ανάλογα τώρα πώς το έχει ο καθένας. Μπορεί να λέγεται super thank you και γενικότερα αν το έχεις στα αγγλικά ή όχι και να φαίνεται και στο κινητό σας. Όποιος θέλει, προσοχή, όποιος θέλει, δεν είναι υποχρεωτικό, μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να κάνει μία δωρεά για το κανάλι, για όλα αυτά τα οποία ετοιμάζω με κόπο, με... Διότι μην νομίζω ότι είναι εύκολο να ετοιμάσω ένα βίντεο. Δηλαδή να αφιερώσω χρόνο, να ετοιμαστώ, να δω τι θα κάνω, τι θα πω, με ποιο τρόπο, πώς θα το σχεδιάσω, να έχει ενδιαφέρον για εμένα, βεβαίως και για εμένα, για εσάς, γιατί θέλω να κάνω βίντεο τα οποία αρέσουν και σε μένα, αλλά κατ' επέκταση αρέσουν και σε εσάς. Οπότε, αν θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικό βεβαίως, μπορείτε να το πατήσετε και να κάνετε εκεί τις δωρεές σας. Έχει κάποιες επιλογές, έχει με 2 ευρώ, με 5, μου φαίνεται πάει μετά με 10, αν θυμάμαι καλά, πάει μετά 50 και το 50 είναι για μέρα κλείδες. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα εδώ στα δικά μας, να συγκεντρωθούμε. Πρέπει να κάνετε το εξής. Στις μαντικές τέχνες γενικότερα, είναι πολύ σημαντικό το εξής. Υπάρχει ένα σαν τελετουργικό, ας το πούμε. Αυτό το λειτουργικό είναι, κατά κάποιο τρόπο, είναι ότι ήρεμο, βγάζω από το μυαλό μου οποιαδήποτε προβληματισμού ή σκέψεις, έρχομαι σε μια κατάσταση ηρεμίας, προκειμένου να μπορέσω να αποφασίσω να δω η ψυχή μου τι επιλέγει. Θέλετε η διέστηση, θέλετε το ένστικτο, θέλετε η ενέργεια, ο καθένας με ό,τι όπως πιστεύει. Στο θέμα, σε οποιοδήποτε σε θέμα που σας απασχολεί. Υπάρχουν 9 επιλογές. 3, 3, 3. Από κάτω υπάρχει μια αριθμολογική κάρτα, ιδιαίτερη αριθμολογική κάρτα. Δεν είναι με τη σειρά, δεν είναι 1, 2, 3. Που έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα σας πει γιατί είναι ένα ιδιαίτερο μήνυμα. Από κάτω υπάρχουν DEX, ειδικά DEX, περίεργα DEX όπως είπαμε. Αλλά θα το πλαισιώσουμε και θα το δέσουμε με αυτό εδώ πέρα το μυστήριο. Το μαντίο του έρωτα λέγεται. Όμως, δεν είναι αποκλειστικά μόνο για ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την αγάπη των έρωτων. Είναι απαντήσεις στις ερωτήσεις βεβαίως της καρδιάς. Είναι αυτό το οποίο εμείς επιθυμούμε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Απαντήσεις που ζητάει αναζητά η καρδιά. Δηλαδή, θέλετε μια απάντηση για τα επαγγελματικά, θέλετε για την καριέρα, θέλετε ένα ξεκαθάρισμα, ένα πού βρίσκομαι τώρα, τι γίνεται, από τι ενέργειες πλαισιώνομαι, τι μου συμβαίνει, ναι, που πηγαίνει ο έρωτας, η επανασύνδεση, ο γάμος, οι σχέσεις κτλ. Παίρνετε μια γεύση έτσι, παίρνετε μια απάντηση. Εδώ το μαντίο, η απάντηση που θα σας δώσει μπορεί να είναι και λίγο περίεργη και διφορούμενη, αλλά δεν είναι για κακό, είναι για να σας δώσει μια έτσι δυναμική, θα δείτε πώς θα γίνει ο συνδυασμός αυτός και θα το συνδυάσουμε την απάντηση αυτή, την απάντηση που θα μας δώσει αυτή, με τα DEX από κάτω. Εντάξει. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε βεβαίως, όπως είπαμε εδώ, πρέπει τώρα εσείς να συγκεντρωθείτε, να δείτε τι είναι αυτό το οποίο εσάς σας θέλει να έρθετε σε μια κατάσταση ηρεμίας, αυτό που θέλει να ερευνήσουμε για να ξεκινήσουμε. Αυτό που θα κάνω όμως τώρα είναι να κάνουμε λίγο χώρο, να τα μαζέψω δηλαδή, για να μπορέσετε εσείς, ελπίζω να έχετε ήδη αποφασίσει, για να μπορέσω να τα βάλω στην άκρη, για να ξεκινήσει το άνοιγμά μας. Εντάξει, λοιπόν, εγώ τα μαζεύω, μάλλον
Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά. 1, 2, 3, εντάξει. Οπότε τα μαζεύω αυτά εδώ. Για να μην υπάρχει θέμα, μισό λεπτό. Για να ξεκινήσουμε. Τώρα αυτό θα γίνει μία φορά βεβαίως. Υπάρχει λίγο, δεν πειράζει. Βλέπετε και τη διαδικασία πώς είναι, πώς γίνεται, με ποιο τρόπο γίνεται. Αλλά χρειάζεται, λοιπόν, θα το σταματήσω μέχρι εδώ, ωραία, μισό. Εδώ, και στη συνέχεια τα υπόλοιπα θα τα βάλω εδώ πέρα, για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν. Εδώ είναι η πρώτη επιλογή. Όσοι επιλέξατε εσείς την πρώτη επιλογή. Από κάτω έχει αυτό το deck. Η πρώτη επιλογή θα ξεκινήσω και θα δούμε, είναι ο αριθμός 17-8, φίλες και φίλοι. Είναι θεϊκός αριθμός, θέλω να το δείτε. Είναι η πνοή του Θεού στην πυθαγόρια αριθμολογία, έτσι. Έχει αυτός ο αριθμός να κάνει, ο αριθμός αυτός συνδέεται με τις λέξεις ελπίδα και προστασία. Ο 17 γενικότερα αναζητά τα μυστήρια της ζωής, δίνει ελπίδα, πίστη για το μέλλον, θάρρος μπροστά στις δυσκολίες, έτσι. Ένας αριθμός των αστεριών και του απείρου, της εξάπλωσης, και μας σωθεί να ξεφύγουμε από τα όρια του χρόνου και γενικότερα ένας ευλογημένος αριθμός ο οποίος μας δίνει προστασία. Το αφήνω το πρώτο κομμάτι εδώ πέρα, χωρίς να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Σπάνω στο θέμα μας, ήδη έχει ξεκινήσει εδώ στην πρώτη σας επιλογή και ήδη αρχίζουμε και βλέπουμε ότι στο ερώτημα το οποίο βάλατε βγήκαν κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες. Εγώ τώρα αυτό που θα κάνω είναι, θα επιλέξω μια, να το βάλω έτσι, μια τυχαία σελίδα για το ερώτημα το οποίο σας απασχολεί. Και είναι εδώ. Μάλιστα, χειρομάμπης. Λέει εδώ, πιάνει μια σύντομη γραμμή κεφαλής, δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό που φοβάσαι. Θα το φέρω όλο εδώ να το δείτε. Η απάντηση είναι λίγο διφορούμενη, λίγο περίεργη. Λες, ρε παιδί μου, τι γίνεται τώρα, ξέρω, δεν ξέρετε και χειρομαντία και λες τώρα τι είναι αυτή. Μια σύντομη γραμμή κεφαλής. Η σύντομη γραμμή κεφαλής σημαίνει ότι πολλές φορές το μυαλό μας μας δυσκολεύει σε αυτά που σκεφτόμαστε για να μπορέσουμε να πάρουμε μια καθαρή απόφαση. Πάντα όμως δείχνει στη ζωή μας ότι τελικά δεν μπορούμε να αποφύγουμε κάποια πράγματα. Και γι' αυτό έχετε και την προστασία. Εγώ θα σας το αφήσω εδώ πέρα. Γι' αυτό υπάρχει και η προστασία. Αλλά για να πάρουμε περισσότερες απαντήσεις, θα ρίξουμε εδώ πέρα τρεις καρτούλες για να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Η πρώτη κάρτα λοιπόν που βγαίνει είναι το παιδί, ας πούμε, το παιδάκι, όπου σου λέει ότι πρέπει να αλλάξεις τη ματιά σου, να μην παίρνεις τα πράγματα τόσο σοβαρά, να μην φοβάσαι. Παιχνίδι είναι η ζωή, καμιά φορά είναι και ένα παιχνίδι, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Υπάρχει η άγκυρα, που είναι ότι θα πρέπει να επιμένεις σε κάποια πράγματα, ότι έχεις ένα σταθερό σημείο αναφοράς, έχεις προστασία, μην φοβάσαι. Και το τρίτο χαρτί που βγαίνει είναι ο αναβάτης. Μια πολύ καλή κάρτα, η οποία και εδώ τι σου απαντάει. Σου απαντάει εδώ ακριβώς αυτό το μήνυμα. Μην φοβάσαι τις αλλαγές. Έχεις προστασία, μην φοβάσαι τις αλλαγές. Δεν είναι αυτές οι οποίες θα σε ρίξουν κάτω. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Λοιπόν, όλα είναι στο μυαλό, θέλει να σου πει. 13, 35, ο 1 και ο 17, 8 είναι οι αριθμοί. Δείτε πού ταιριάζουν αυτοί οι αριθμοί. Μπορεί να είναι περίοδος, ημερομηνίες, γέννηση, έτος, κάτι, ημέρες από τότε που έγινε ένα γεγονός κτλ. Οι κάρτες εδώ αποσαφηνίζουν, αλλά σου λέει ότι δεν χρειάζεται πλέον να φοβάσαι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο αναβάτης δεν φοβάται. Θα μπει, θα πάρει τις προκλήσεις του σε όποιο κομμάτι και να είναι και να σε προβληματίζει. Βεβαίως υπάρχει και άγκυρα που και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιμένεις, ότι έχεις τα πάντα, ότι έχεις ό,τι χρειάζεσαι, δεν σου λείπει κάτι, έχεις μια δυναμική, είσαι ok. Και φυσικά και το παιδί, το οποίο σημαίνει πάμε, προχωράμε με νέα ματιά και με νέα δύναμη. Αυτή ήταν η πρώτη επιλογή, φίλες και φίλοι. Θα τα βάλω λοιπόν στην άκρη. Κλείνει τώρα αυτό το ματικό βιβλίο εδώ και πηγαίνουμε στην δεύτερη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή με αυτές τις πολύ ιδιαίτερες και περίεργες κάρτες, θα ανοίξουμε πρώτα αυτό εδώ, το οποίο είναι μάλιστα 32-5. Είναι ένας μαγικός αριθμός στην πυθαγόρια αριθμολογία, είναι η ανώτερη γνώση. Ο 32-5 έχει μεγάλη δύναμη, έχει μεγάλο μαγνητισμό.
Μπορεί να μεταδώσει γνώσεις στους άλλους. Οι ανταμοιβές έρχονται σταδιακά όμως, όπως και η εξέλιξη, και μπορούμε να το συναντήσουμε αυτόν τον αριθμό και σε πολύ σημαντικές γενικότερα θέσεις ή επίσης και προβολή, ας το πούμε. Αυτός ο αριθμός προσελκύει πολύ εύκολα τους ανθρώπους. Εντάξει, όποιος είναι κάτω από την επίδρασή του, μπορεί να μεταδώσει πράγματα. Είναι ένας πολεμιστής που έχει να κάνει με το δίκαιο επίσης. Το αφήνω εγώ εδώ πέρα. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι στο θέμα που έχετε επιλέξει. Ήδη έχουμε μια πρώτη γεύση εδώ με τον αριθμό το συγκεκριμένο. Να επιλέξω, μισό το κλείνω και τα μάτια εγώ κιόλας, να επιλέξω ένα κομμάτι το οποίο σας αφορά. Και είναι, μάλιστα, διάλεξε λέει την κάρτα δύναμης. Της δύναμης. Μη φοβάσαι για αυτό που σε περιμένει. Προχώρα. Η κάρτα της δύναμης λοιπόν. Για να το αφήσουμε εδώ πέρα και να πάμε να δούμε και να ρίξουμε πάνω σε αυτή την επιλογή και τις τρεις κάρτες μας. Είναι ιδιαίτερες αυτές οι κάρτες που θα δείτε τώρα. Είναι vintage, είναι παλιές, είναι Lenormand, αλλά είναι περίεργες, από τις περίεργες. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Η πρώτη κάρτα που βγαίνει είναι η ίδια, μάλιστα, είναι το Joker κατά κάποιο τρόπο. Είναι η Lenormand. Το αφήνω εδώ πέρα, πράγμα που είναι, αν το δείτε, είναι ο μάγος ή η μάγισσα κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι σου λέει μη φοβάσαι. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Η δεύτερη κάρτα που βγαίνει, μάλιστα, είναι το 10, θα έλεγα εδώ ότι είναι το 10 μπαστούνι. Είναι οι δυσκολίες, είναι μια δύσκολη περίοδος με απρόβλεπτα και δυσκολίες, ίσως και κάποια απώλεια σε χρήματα. Το αφήνω όμως εδώ, γι' αυτό βγήκε η κάρτα της δύναμης που σου λέει να μην φοβάσαι. Ίσως και απάτη, εξαπάτηση από κάποιους ανθρώπους σε κάποια πράγματα που περίμενες ή κάποια ψέματα. Και το άλλο που βγαίνει είναι και το 5 κούπα. Εδώ δείχνει συνεργασίες, ταξίδι, ίσως και κάποιες μικροδυσκολίες όσον αφορά στο κομμάτι της αγάπης και του έρωτα. Μη φοβάσαι για αυτό που σε περιμένει και προχώρα. Έχεις τη δύναμη, γνωρίζεις τι θα κάνεις, γνωρίζεις που θα πας, γνώρισες την απώλεια, γνώρισες δυσκολίες. Είναι μια περίοδος λίγο ιδιαίτερη και δύσκολη. Αριθμός, γράμμα Χ εδώ, γράμμα Νι εδώ, αν κάπου αυτά αντιστοιχούν σε κάτι και έχουν κάποιο νόημα για σας. Οι αριθμοί είναι ο 5 και ο 10, αλλά και ο 32 εδώ που σας ενδιαφέρει, σαν γενικό έτσι, σαν μια γενική αποτύπωση. Λέει όμως εδώ ότι ξέρεις κάτι, αν κάνουμε τώρα έναν συνδυασμό εδώ πέρα, είναι ότι προσέχω στη ζήλια και στο κουτσομπολιό, διότι έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Η κάρτα τη δύναμη, ενεργειακά να σας το πω, όταν οι άνθρωποι που είναι ενεργειακά δυνατοί, δυστυχώς, πώς είναι η λάμπα που έλκει με το φως της και τη ζέστη της, έντομα μύγες και είναι σαν να το ενοχλούν κτλ. Έτσι είναι το φως, έτσι είναι και κάποιοι άνθρωποι. Λοιπόν, χρειάζεται τώρα εδώ διπλωματία. Η δύναμη δεν σημαίνει μόνο πηγαίνω, κόβω κτλ. Χρειάζεται και σε ένα επίπεδο εδώ αυτό που βγαίνει και η δύναμη της διπλωματίας σε αυτά τα οποία δυσκολεύεσαι και επίσης έχεις και την ενέργεια εδώ πέρα του γερακιού που σημαίνει ότι μπορείς εσύ να έχεις μία, να το αλλάξεις όλο αυτό. Εντάξει, να γίνει όλο αυτό τελείως διαφορετικό προς το συμφέρον σου. Όποιο και να είναι αυτό το οποίο σε απασχολεί. Ωραία. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Το επόμενο είναι ο αριθμός 16. Είναι ένας καρμικός αριθμός, είναι μαθήματα ζωής. Είναι από τους ιδιαίτερους αριθμούς που έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συμβολίζει την κατάχρηση της αγάπης. Θέματα αγάπης είναι εδώ. Είναι τα καρμικά χρέη, ναι, θα έλεγα σε ένα επίπεδο βέβαια, σε ένα επίπεδο δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές, καρμικές σχέσεις γενικότερα, συναντήσεις με ανθρώπους, έχει να κάνει με την ανευθυνότητα, ξαναρχίζουμε από την αρχή, αφύπνιση, αλήθειες, τι υπάρχει στην ψυχή και γενικότερα έρχεται να σε ξεσηκώσει αυτός ο αριθμός, έρχεται να σε βγάλει για να αντιληφθείς το να σε βγάλει την καθημερινότητα για να αντιληφθείς το μεγαλείο της πνευματικότητας και της δύναμης της οποίας έχεις. Εδώ είναι αυτές οι κάρτες. Πάμε όμως να δούμε τι μας λέει εδώ και το μαντικό κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, για να επιλέξουμε. Εδώ, η Πανσέλινος, λοιπόν, ρίχνει μια σκιά και λέει προχώρα με προσοχή.
Η Πανσέληνος πάντα σχετίζεται με θέματα συναισθήματος και ψυχής στην αστρολογία. Η Πανσέληνος συνδυάζεται επίσης με το αίμα μας, με το κυκλοφορικό μας σύστημα, με τα υγρά του σώματος. Άλλες φορές νιώθουμε πολύ όμορφα, άλλες φορές νιώθουμε συναισθηματικά πλήρης, νιώθουμε ρομαντισμό, νιώθουμε έρωτα. Υπάρχει η ερωτική πράξη επίσης, υπάρχουν πολύ όμορφα πράγματα κάτω από το φως που λένε του φεγγαριού. Η Πανσέληνος πάντα όμως δηλώνει και ένα τέλος ίσως κύκλου. Μήπως βρίσκεσαι εσύ σε ένα τέτοιο τέλος κύκλου, ας το πούμε. Για να δούμε όμως εδώ και από τα χαρτιά τι έχουν να μας πούνε, να μας ξεκαθαρίσουν, να μας ρίξουν περισσότερο φως. Η Πανσέληνος όμως σημαίνει ότι εσύ επηρεάζεσαι. Το ενστικτό σου, η διαίσθησή σου δεν θα σε απογοητεύσει. Κάτι κάπου θα σε οδηγήσει, κάτι θέλει να σου πει. Η πρώτη κάρτα που βγαίνει λοιπόν είναι, μισό λεπτό. Ναι, μισό λεπτό. Είναι λοιπόν το 4, είναι το 4 πεντάκρινο, είναι τα καρό. Ταύρος κυρίως το ζώδιο. Χτίζω σημαίνει, χτίζω πράγματα. Δεν είναι τυχαίο, είναι το 4 και εδώ, οι 4 ορίζοντες. Χτίζω πράγματα. Σπουδές, χρήμα, καριέρα, χτίζω βάσεις. Παρόλο που έχει να κάνει με τα οικονομικά, μπορεί να σημαίνει χτίζω και μια σχέση πάνω σε γερές βάσεις ή θέλω. Αλλά γενικά όμως είναι μια περίοδος, επειδή είναι και η Πανσέληνος, όπου κάτι περίεργο μπορεί να σου συμβεί στη ζωή σου. Λίγο απροσδόκητο, λίγο περίεργο. Όχι κάτι κακό, κατά ανάγκη κακό. Κάτι περίεργο. Λες, παιδί μου, τι περίεργο ήταν αυτό που είπε, τι κουλό ήταν αυτό, τι κουφό που λένε, έτσι. Στο επόμενο, η δεύτερη κάρτα για να αποσαφηνίσουμε λοιπόν είναι. Μάλιστα, εδώ είναι Ποσειδόνια κάρτα. Προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι λίγο και η ασθένεια. Βέβαια, έχει να κάνει με τις αδερφές ψυχές, όπως είπαμε εδώ, δίδυμες φλόγες, έτσι. Είναι οι δυσκολίες των σχέσεων εδώ. Ο Ποσειδώνας ξέρει και κρύβει πάρα πολύ καλά την αλήθεια από το ψέμα, με αποτέλεσμα να θέλετε εσείς με το μαχαίρι εδώ να αντιληφθείτε και να δείτε πού είναι η αλήθεια, πού είναι το ψέμα. Και η Πανσέληνος έχει αυτή την ιδιότητα να κρύβει αυτές τις ιδιότητες και κάπου λίγο να μπερδεύεστε. Και το επόμενο είναι ένα τρία πεντάκτινο. Αυτό είναι καλό. Το τρία πεντάκτινο έχουμε έναν Ερμή, εδώ έχουμε Ταύρο Ποσειδώνα, έχουμε έναν Ερμή που σημαίνει επικοινωνία, ορθή επικοινωνία, ζυγός και σημαίνει ώρα αποφάσεων και συναντήσεις ίσως. Υπάρχει ένα ταξίδι, αμοιβή, ικανότητες. Πάλι και εδώ έχει να κάνει με το επαγγελματικό κομμάτι. Εσάς σας απασχολεί αυτή την περίοδο λοιπόν, και θα έλεγα όμως και το ερωτικό, αλλά αρκετά και το επαγγελματικό κομμάτι σε διάφορους τομείς. Κάτι θέλετε να χτίσετε σε γερές βάσεις, αλλά υπάρχει μία ιδιαίτερη δυσκολία για εσάς. Είπαμε, αυτό που κάνουμε δεν είναι για πάντα, δεν ισχύει για πάντα. Ισχύει περίπου για 30 μέρες αυτό που κάνουμε, εντάξει. Και είναι μια γενική έτσι αποτύπωση μαντική της ενέργειας την οποία εσείς λαμβάνετε, που βρίσκεστε και σας απαντάει ένας συνδυασμός εδώ μαντικών τεχνών για το θέμα το οποίο σας απασχολεί ώστε να πάρετε απαντήσεις. Εντάξει. Το θέμα όμως το καλό είναι ότι κλείνουμε, έχουμε δύο καλά σχετικά χαρτιά, το 4 καρό και το 3 καρό, και ανάμεσά τους είναι το 2 μπαστούνι και τα 2 ξύφη που υπάρχουν εδώ πέρα, τα οποία το περιτριγυρίζουν και το πλαισιώνουν και σου λέει «ΟΚ, εντάξει, τα καταφέρνω». Κάτι θα καταφέρετε, έτσι. Ωραία. Να προχωρήσουμε στο επόμενο. Είναι η τέταρτη επιλογή. Πάμε λοιπόν στην τέταρτη επιλογή. Ένα λεπτάκι. Εδώ είναι η τέταρτη επιλογή. Οι κάρτες εδώ, αυτές οι κάρτες είναι ιδιαίτερες, είναι του Νοστράδαμου, το φέρω εδώ, και εδώ βγαίνει ο αριθμός 9. Βεβαίως είπα Νοστράδαμος και είναι ο αριθμός 9. Εδώ είναι ο μύστης. Δεν είναι τυχαίο αυτό καθόλου, είναι μια από τους ιδιαίτερους αριθμούς. Το 9 περιλαμβάνει τις ιδιότητες όλων των προηγούμενων αριθμών, από το 1 μέχρι και το 8. Λοιπόν, είναι διαίσθηση, εσωτερική δύναμη φυσικά, ψυχικά χαρίσματα, αυτογνωσία εννοείται. Χρειάζεται όμως δύναμη στην απογοήτευση από τον κόσμο γενικότερα και να μάθετε να βάζετε στόχους και ότι μπορεί να εξισορροπήσετε στη ζωή σας τα πάντα. Σας χαρακτηρίζουν λέξεις αγάπη γενικότερα, δύναμη, φιλοσοφία, διαίσθηση, παλιά ψυχή. Και θα μείνω εδώ, θα το αναλύσω περισσότερο. Παλιά ψυχή που σημαίνει ότι έρχεστε με πολλές και αρκετές γνώσεις. Ας το πω λίγο διαφορετικά για να το καταλάβετε. Έχουμε γεννηθεί από δύο γονείς βιολογικούς και έχουμε πάρει τα μειονεκτήματά τους, πλεονεκτήματά τους. Έχουμε πάρει το DNA τους. 5% πατέρας, 5% μάνα. Μας έχουν κληροδοτήσει και από προηγούμενες γενιές κάποια πράγματα.
Αν θέλετε, αυτή η ψυχή που έχετε εσείς και είναι μέσα σε αυτό το σώμα, έχει κάποιες γνώσεις, έχει μια ιδιαίτερη τοποθέτηση σε αυτόν τον κόσμο, ξέρει πράγματα, διαισθάνεται, καταλαβαίνει και πολλές φορές είναι σαν να ξανέχει ζήσει κάποια, είναι αυτό που λέμε ντεζαβού, κάποια γεγονότα και καταστάσεις. Δεν το αναλύω περισσότερο γιατί θα χαθούμε. Πάρτε αυτό σαν πληροφορία, είναι πολύ σημαντικό και πάμε να δούμε και τι έχει να σας πει το μαντίο. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε, βέβαια, υπάρχει και το online μαντίο που έχω στο κανάλι, όχι στο κανάλι μου, στο site μου, λοιπόν, στο akastaro.gr. Μπορείτε να πάτε εκεί να το δείτε, να δείτε και εκεί. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Ο αριθμός 3, λοιπόν. Και ο αριθμός 3 συνεργάζεται άψογα 3, 6, 9. Είναι στην ίδια ομοιοταξία, ας το πούμε. Και συνεργάζεται άψογα το 3 με το 9. Ο αριθμός 3 λέει σε προτρέπει να προχωρήσεις εμπρός χωρίς να ακούς κανένα. Προχώρα σου λέει εμπρός χωρίς να ακούσεις κανένα, χωρίς να μπαίνουν οι σιρήνες που λένε και να θέλουν να σε βγάλουν από το στόχο σου, όποιος και να είναι αυτός. Όποιο στόχο και να έχει ο καθένας. Ο στόχος για όλους μας είναι ο ίδιος. Έχω να πετύχω το στόχο. Είναι μια δουλειά, είναι ένα άνοιγμα, είναι μια νέα επιχείρηση, είναι ένας νέος έρωτας, είναι μια νέα γνωριμία. Ο στόχος είναι ένας, όπως και να το κάνουμε. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο εδώ, μέσα από τις κάρτες του Νοστράδαμ που είναι ιδιαίτερες, βγαίνει λοιπόν τα κρίνα. Εντάξει. Τα κρίνα είναι από τις πολύ καλές κάρτες. Έρχεται, κινούνται πράγματα, ευαισθησία, κινείται η ενέργεια γενικότερα, αλλά σημαίνει ότι υπάρχει και τύχη στη ζωή μας. Λοιπόν, και φυσικά υπάρχει τύχη, διότι ο αριθμός 3 συνεργάζεται με την τύχη. Είναι από τους τυχερούς αριθμούς. Επίσης, να δω και κάτι άλλο εδώ, φίλες και φίλοι, μισό λεπτό. Εδώ έχουμε και τον αριθμό, πάλι έχουμε και τον αριθμό 9. Δηλαδή, 9 εδώ, 9 και εδώ, είναι και ένας αριθμός ο οποίος σας δίνει και αρκετή τύχη, ας το πούμε. Το επόμενο είναι το δαχτυλίδι. Αριθμός 6 εδώ είναι από τις πολύ καλές κάρτες, σημαίνει υπόσχεση, σημαίνει επίτευξη, σημαίνει στόχη, σημαίνει κινητοποίηση, σημαίνει κίνητρα. Μπορεί όμως να σημαίνει επίσης καλή οικογένεια, μπορεί επίσης να σημαίνει και επίτευξη του σκοπού, του να ερωτευτείτε, να δεσμευτείτε. Γενικότερα δεν αφορά δέσμευση μόνο στο ερωτικό κομμάτι. Η δέσμευση μπορεί να είναι και στη δίνουμε τα χέρια, η συνεργασία, έτσι. Είναι από τις πολύ καλές κάρτες, είναι μια περίοδος όπου η ψυχή σας κάπου σας οδηγεί και υπάρχει και αυτός εδώ πέρα, που είναι ο κλόουν, ας το πούμε, που έχει μια ενέργεια ιδιαίτερη. Προσέξτε. Εδώ πέρα αυτή η κάρτα είναι καλή, δεν είναι άσχημη. Έχει να κάνει με τη χαρά της ζωής, έχει να κάνει με το γέλιο, έχει να κάνει με τα απλά πράγματα στη ζωή με τα οποία εμείς παίρνουμε, ας το πούμε, χαρά δηλαδή, και δείχνει ότι είναι μια περίοδος όπου, και με το 3 γιατί σου λέει να προχωρήσεις εμπρός, να μην ακούσει κανέναν, είναι και μια περίοδος όπου πραγματικά μπορεί να είστε πολύ χαρούμενοι, χαρούμενες. Μπορεί να δώσετε χαρά στον εαυτό σας. Ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί, βέβαιος, έτσι, γιατί δεν είναι όλοι τροπίδι, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι. Εδώ, να σας πω το εξής, εδώ είναι η ρίζα. Οι χρωματισμοί δικοί σας, τα δικά σας χρώματα θα έρθουν να δέσουν με αυτό το άνοιγμα και να δώσουν χρώμα, ο καθένας το δικό του χρώμα που έχει, για να προχωρήσει τη ζωή του και να είναι χαρούμενος. Αυτό τουλάχιστον είναι μια προτροπή που σας δίνουν τουλάχιστον αυτό το μαντίο. Έρχεστε λοιπόν και ρωτάτε για ένα θέμα και σου λέει προχώρα μπροστά, μπορείς να βρεις τη χαρά σου. Μπορεί, υπάρχει δέσμευση, μπορεί να εξελιχθούν πολύ θετικά τα πράγματα. Ωραία. Είδατε ωραία πράγματα που κάνουμε εδώ. Ας το κλείσω αυτό. Και περνάμε όμορφα και ωραία. Γι' αυτό λοιπόν, κάντε την εγγραφή σας, πατήστε το καμπανάκι στο όλες οι ειδοποιήσεις. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και δωρεά με το υπερευχαριστώ στο κανάλι. Δεν είναι υποχρεωτικό προς Θεό βεβαίως, αλλά το λέμε σαν μια δυνατότητα που έχει ανοίξει. Λοιπόν, ποιος είναι ο επόμενος αριθμός? Ένας πολύ ιδιαίτερος αριθμός. Είναι ο αριθμός 12. Και τι δεν σημαίνει ο αριθμός 12? Είναι θεϊκός αριθμός, είναι η πνοή του Θεού. Και φυσικά σημαίνει πνευματική γνώση. Γι' αυτό και η αστρολογία έχει 12 ζώδια, δεν είναι τυχαίος ο αριθμός. Θα μπορούσαν να είναι 13, θα μπορούσαν να είναι 14. Ο φιούχος δεν ισχύει, είναι άλλο πράγμα. Ο φιούχος μην τον μπερδεύεται που λένε κάποιοι και λένε κτλ. Είναι οι 12 απόστολοι, ένας αριθμός, έχει μεγάλη και πολύ ιδιαίτερη δύναμη και δηλώνει την αναγέννηση μέσα από στεναχώριες και θλίψεις. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο, διότι στην αστρολογία ο κύκλος είναι ένας κύκλος εμπειριών και οι εμπειρίες έχουν και θετικά και αρνητικά. Ο αστρολογικός μας χάρτης δείχνει τα δυνατά μας σημεία που θα πατήσουμε και τα αδύνατα σημεία στα οποία θα περάσουμε τις προκλήσεις μας.
και τις δυσκολίες της ζωής μας. Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Πάμε να δούμε για το θέμα το οποίο σας έχει απασχολεί στην πέμπτη κάρτα, αν δεν κάνω λάθος, για μισό λεπτό να δω. Ναι, στην πέμπτη επιλογή. Μισό λεπτό, πέμπτη. Ναι, στην πέμπτη μας επιλογή. Και να κλείσω λίγο τα μάτια τώρα και πάμε να δούμε. Πού θα πέσει τώρα, κλείνω και τα μάτια μου, ένα λεπτό. Εδώ λοιπόν. Ό,τι έχει πέσει, φίλες και φίλοι, κρίσταλος, πολύτιμος λίθος. Ο πολύτιμος λίθος που διάλεξες, με τη βοήθεια με μένα βέβαια, είναι ο τυρκουάζ. Ναι, και αυτό θα σε γαλινέψει. Μάλιστα. Ζητάς, γι' αυτό βγήκε, προσέξτε να δείτε πώς όλα συνδυάζονται. Στεναχώριες λέει εδώ πέρα, δυσκολίες, εμπόδια, έχεις ένα θεϊκό σχέδιο το οποίο σε περιμένει, όμως. Γι' αυτό βγαίνει αυτός ο πολύτιμος λίθος όπου μπορείς, αν τον έχεις, να τον φοράς πάνω σου για λίγο, για κάνα δεκάλεπτο ή και παραπάνω αν θέλεις, για να γαλινέψεις λίγο ή να κάνεις πράγματα τα οποία θα γαλινέψουν την ψυχή σου. Είσαι σε μια περίοδο με αρκετό άγχος, με αρκετή έτσι δυσκολία, όμως έχεις τώρα καταλάβει ότι υπάρχει και ένα θεϊκό σχέδιο από πίσω. Έχεις την ευλογία του Θεού. Και ο ίδιος ο Χριστός, κάποια στιγμή ξέρετε όλα αυτά, είναι συμβολισμοί. Είχε πει, δεν είχε πει απελθέ απ' εμού το ποτήριον τούτο. Που σημαίνει ότι Θεέ μου, αν μπορώ να αλλάξω το σχέδιο που μου έχεις ετοιμάσει για μένα. Να αλλάξω σχέδιο, να μην είναι αυτό το σχέδιο, να αλλάξει, να πάρει άλλη τροπή. Αλλά τελικά έπρεπε να περάσει από αυτό. Έτσι και εμείς ως άνθρωποι, σαν αν θέλετε διαδικασία, όπως και η αστρολογία το λέει και η αριθμολογία και τα ταρόβα υπάρχουν που ανακαλύπτουν το σχέδιο ζωής, βγάζουν πάνω το σχέδιο της ζωής μας και πολλές φορές αυτό δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο για όλους μας. Κάποιες στιγμές είναι πιο εύκολο, κάποιες στιγμές είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο. Στο επόμενο κομμάτι που βγαίνει λοιπόν, αχ τι βγαίνει εδώ πέρα, τι βγαίνει. Λοιπόν βγαίνει ένας βασιλιάς μπαστουνάτος λοιπόν, ο οποίος είναι λίγο ατομιστής και άσπλαχνος βγαίνει εδώ, έτσι έχει πέσει. Κυρίως είναι σκορπιός εδώ. Κυβερνάει το σκορπιό, αλλά από πίσω βεβαίως υπάρχουν και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς. Πρόσεξε τον αυτόν, ίσως αυτός είναι αυτός ο οποίος σου φέρνει γενικότερα δυσκολίες. Είναι αυτός ο οποίος σε φέρνει λίγο και σε βγάζει εκτός εαυτού. Γι' αυτό και έχει υπάρχει αυτό το θέμα. Λοιπόν, εδώ επίσης έχουμε το 6, και αυτό εδώ έχουμε το 6 μπαστούνι, που σημαίνει απώλειες. Δυσκολίες και απώλειες. Είναι ο ήλιος ανάποδα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ήλιος είναι στη φθορά του δηλαδή. Δεν έχει τη δύναμη που θα είχε. Πρόσεξε όμως το 6 μπαστούνι και γενικά ο αριθμός 6 αφορά το παρελθόν μας κατά κάποιο τρόπο, αλλά αφορά και τα θέματα υγείας. Πρόσεξε λίγο την υγεία σου. Είναι και ο έκτος οίκος εδώ. Ο ήλιος είναι σε φθορά στον έκτο οίκο, αν το πάω λίγο αστρολογικά, που σημαίνει ότι αισθάνεσαι, μπορεί να μην έχεις ενέργεια, μπορεί αυτός εδώ να σου έχει ρουφήξει όλη την ενέργεια, μπορεί να είναι ερωτικό, μπορεί να είναι συνεργατικό. Είναι ένα αρσενικό στοιχείο όμως το οποίο δεν σε αφήνει σε ησυχία. Είναι δύσκολο, έτσι. Λοιπόν, οπότε πάμε και στο επόμενο, στο οποίο εδώ είναι και, λοιπόν, έχουμε και τον Άσο Καρό. Άσο γης, ας το πούμε. Φόβος, δυσκολίες γενικότερα, ανασφάλεια, χάσιμο λίγο χρημάτων, πάλι έχει ιδέα γιατί βγήκε ανάποδα, πάλι έχουν βγει αυτά εδώ. Είσαι λοιπόν, τι βγαίνει εδώ για σένα το μήνυμα? Είπαμε, δεν ισχύει για πάντα αυτό το ρίξουμε, ισχύει περίπου για 30 μέρες. Αυτό λοιπόν που θέλει να σου πει είναι πρόσεξε την υγεία σου. Όταν βγαίνουν κρίσταλοι γενικότερα, σημαίνει πρόσεξε την υγεία σου. Κάτι θέλει να σου πει ο συγκεκριμένος κρίσταλος και θέλει να σου πει ότι περνάς δυσκολίες, περνάς μεγάλο στρες, περνάς μεγάλα βάσανα, πρέπει με κάποιο τρόπο εσύ να το εξισορροπήσεις και να θεραπευτείς. Δεν είναι κακός ο άσος που βγήκε, γιατί μπορεί να σημαίνει και κάτι καινούριο ξεκινάω, είναι μια ευκαιρία, θα έλεγα παρελθόν, παρόν και μέλλον, έτσι αν το κάνω έτσι πολύ απλά, παρελθόν αυτό, παρόν εδώ τώρα που είσαι και το μέλλον που είναι ο άσος, ανάποδα μεν, αλλά άσο σημαίνει και κάνω και καινούριο ξεκίνημα. Προχωράω μπροστά δηλαδή. Γαλήνη όμως. Πρέπει να αναζητήσεις τη γαλήνη σου. Είναι θεραπευτικό εδώ το μήνυμα για σένα, αρκετά θεραπευτικό. Λοιπόν, στην επόμενη επιλογή. Η επιλογή. Η επιλογή 5, έτσι. 5, 6. Η επιλογή 6. Συγγνώμη. Έκανα λάθος. Η έκτη μας επιλογή. Εδώ είναι ο αριθμός μας και ο αριθμός είναι ο 19-11.
πολύ ιδιαίτερο αριθμό, πολύ δυνατό αριθμό, είναι μαθήματα ζωή. Καρμικό αριθμό, μαθήματα ζωή, έτσι. Αυτό ο αριθμό λοιπόν εδώ μας μιλάει για δονήσεις που συνδέονται με τη δύναμή μας και το καρμικό μας χρέος. Πολλές φορές κάνουμε κατάχρηση καζεμπρικής δύναμης, κατάχρηση της δύναμής μας, έτσι. Είναι ένας αριθμός για να μάθουμε να στεκόμαστε μόνοι μας στα πόδια, που σημαίνει ότι στηριζόμαστε στα πόδια μας, αλλά γίνομαστε εγωκεντρικοί. Μπορεί να έχει αρχηγικές τάσεις, εντάξει, και μπορεί να έχει και διπλή ζωή εδώ. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, αλλά είπαμε είναι μαθήματα. Θα δούμε όμως και τι άλλο έχει να μας πει. Είπαμε, οι μαντικές τέχνες εδώ είναι ιδιαίτερες λοιπόν. Για πάμε σε εσάς, 19, 11, κάτι θέλει να σας πει. Εδώ λοιπόν. Α, μάλιστα, χειρομάντης. Προσέξτε, εδώ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα από χειρομαντία. Βλέπεις ένα επιμικημένο δάκτυλο του Απόλλωνα. Προετοιμάσου να κατακτηθείς. Μάλιστα. Του Απόλλωνα το δάχτυλο, λοιπόν, να σας το δείξω. Το Απόλλωνα το δάχτυλο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι δίπλα στον Κρόνο, αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι το Απόλλωνα. Και εδώ πέρα υπάρχει γενικότερα στο δάχτυλο του Απόλλωνα υπάρχει η λάμψη, υπάρχει το γίνομαι διάσημος, υπάρχει η δόξα. Το κατακτηθείς δεν είναι και απόλυτα κακό, γιατί η κατάκτηση μπορεί να έχει να κάνει, μπορεί να είναι καλό και κακό. Δηλαδή, η κατάκτηση μπορεί να έχει να κάνει, σε βλέπω ως εταιρεία και σε παίρνω και σε διαλέγω γιατί είσαι πολύ καλός, πολύ καλή, άρα σε κατακτώ, είσαι δικός μου, δικιά μου. Εντάξει. Ερωτεύομαι, κάνω ό,τι μπορώ για να σε κατακτήσω. Και εσύ κατακτιέσαι, γιατί λες ναι, δέχομαι. Υπάρχει και αυτό το είδος, έτσι. Αυτό είναι το θετικό του. Το αρνητικό του είναι το μανιπιουλάρισμα που λένε. Είναι ο χειριστικός ο άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί να σε κατακτήσει με κάθε τρόπο ή να σε φέρει με τα νερά του με κάθε τρόπο, στο οποίο όμως αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Εξαρτάται τώρα εσείς, σκεφτείτε έξω από το κουτί που λένε, σκεφτείτε και πιο πλατιά, τι εννοώ, γιατί αυτές οι δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Δεν είναι κακό, δεν είναι και καλό. Έχει μια ιδιαίτερη περίπτωση εδώ, διότι δείχνει πάλι στον Απόλλωνας έχει να κάνει με τον ήλιο και έχει να κάνει λίγο με τη φθορά. Έχει να κάνει με την κούραση κιόλας, έτσι. Για να δούμε. Πάμε όμως να δούμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ. Έχει να κάνει με το 4 μπαστούνι. Το 4 μπαστούνι έρχεται και σε προτρέπει να προχωρήσεις εσύ, να βγεις και να γίνεις χαρούμενος. Να κατακτηθείς, να το πω διαφορετικά, από τη χαρά. Αυτό είναι πολύ καλό. Είπαμε στο θετικό που είπαμε, έτσι. Το επόμενο είναι ένας ακόλουθος πεντάκτηνο. Είναι πολύ καλό και αυτό. Είναι πολύ ελπιδοφόρο. Πρόταση. Εδώ σημαίνουν προτάσεις. Με αργό ρυθμό έρχεται μια πρόταση σε σένα. Μπορεί να είναι επαγγελματικής φύσεως. Μπορεί να είναι μια πρόταση ακόμα. Συνεργασίες. Μπορεί να είναι και μια πρόταση ερωτικής φύσεως, όχι όμως από αυτές που είναι του στυλ του παθιασμένου, του, ξέρω εγώ, του τρελού έρωτα που λένε το, μπορεί να έχει μια άλλη αλχημία. Ξέρετε, ο έρωτας έχει πολλές διακυμάνσεις, έχει πολλά χρώματα. Δεν είναι μόνο ένα. Πάθος δεν είναι μόνο φωτιά. Πάθος, επίσης, έρωτας, αγάπη, σημαίνουν και άλλα πράγματα, έτσι. Ο καθένας όπως το αισθάνεται. Κυρίως όμως βγαίνει επαγγελματικά εδώ, αλλά θα έλεγα σε ένα επίπεδο όμως και στο ερωτικό κομμάτι είναι και σταθερότητα, είναι και φροντίδα, είναι και το ξέρω και βάλε στόχους. Νάτος λοιπόν εδώ και το επόμενο χαρτί, το οποίο παίζει ιδιαίτερο ρόλο, είναι ήρθε η στιγμή να λάμψεις. Αυτό που λέει το δάκτυλο του Απόλλωνα, επειδή σχετίζεται με τη φωτιά, εδώ είναι το 8 που σημαίνει η δύναμή μας, ήρθε η στιγμή να βάλεις στόχους, να λάμψεις, να πας εκεί που θέλεις. Νάτο. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, προχωράτε με δύναμη, χαρά, φτιάχνετε τη χαρά, την ευλογία, τι είναι αυτό που σας αρέσει, οι στόχοι σας, το μέλλον σας, να προχωρήσετε. Εντάξει, φίλες και φίλοι, λοιπόν, πολύ καλό και αυτό εδώ γενικότερα, προχωράμε, το κλείνω, να πάμε στην επόμενη μας επιλογή. Η 7η επιλογή. Η 7η επιλογή, για να δούμε τι βγαίνει εδώ, είναι ο 18-9. Και αυτός είναι ένας μαγικός αριθμός, είναι η ανώτερη γνώση. Δραστηριότητα,
δόνησε ενός πολύ καλού θεραπευτή, θεραπεύτριες, διέστηση, έτσι, γιατρεύει εδώ τη σκέψη και το σώμα που μπορείς, πίστη, ελπίδα στη ζωή, θρησκευτικότητα γενικότερα, εντιμότητα, δικαιοσύνη, δραστήριο άτομο και με πολύ 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 ζωηρή φαντασία. Το αφήνω εδώ πέρα. Εσείς έχετε επιλέξει τις vintage καρτούλες, ας το πούμε, να τις βάλω εδώ. Να δούμε όμως ποιο είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται για εσάς. Αφού έχετε επιλέξει, λοιπόν, μισό λεπτό, κλείνω και τα μάτια. Εδώ είμαστε. Κρυστάλλινη σφαίρα, λοιπόν. Είναι ο Μιχλώτης. Πάρε βαθιά ανάσα και κάνε πάλι την ερώτησή σου. Σημαίνει λοιπόν ότι εσείς που επιλέξατε εδώ αυτή την επιλογή, την 7η δηλαδή επιλογή, κάπου υπάρχει λίγο ένα μπέρθεμα μέσα σας, μια αναστάτωση, μια ανακατοσούρα, μια θολούρα. Είναι ok. Οπότε ξανακάνουμε λοιπόν, ξανακάντεσαι στην ερώτηση ό,τι και να είναι και πάμε να δούμε τι έχει να σας πει. Και είναι κόκκινο κοράκι. Κοίταξε να δεις. Τώρα που το ξεκαθάρισες λίγο, βγαίνει πάλι ένας πολύτιμος λίθος. Είναι το κόκκινο κοραλί. Και λέει ότι εδώ ότι η εμπειρία θα είναι συνταρακτική. Κάτι σε περιμένει λοιπόν για τη δραστηριότητα εδώ, γιατί είπαμε αυτός ο αριθμός εδώ 18-9, έχει αρκετή δραστηριότητα. Και σημαίνει ότι μέσα από αυτή τη δραστηριότητα κάπου κάτι σε οδηγεί η ζωή, έτσι. Λοιπόν, περίμενε. Για να επιλέξουμε τις κάρτες μας. Μία κάρτα για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, για να είμαστε πιο ξεκάθαροι. Η πρώτη κάρτα που έρχεται είναι το 6 πεντάκτη. Είναι μια καλή κάρτα, κυβερνάται κυρίως από το ζώδιο του Ταύρου, βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια της Γης, είναι καρμική, αφορά παρελθόν, είναι κρατάω ισορροπίες. Μάλιστα, μπορώ και κρατάω τις ισορροπίες και καταλαβαίνω επίσης ότι μπορώ επίσης να μοιραστώ και τις εμπειρίες μου, να μοιραστώ με ανθρώπους πράγματα. Γι' αυτό έχει βγει και ο αριθμός 9, που είναι και το μοίρασμα εκεί. 6 και 9 είναι και ταιριάζουν κιόλας. Για να πάμε να το ξεκαθαρίσουμε κι άλλο, φίλες και φίλοι. Τι μας βγαίνει εδώ πέρα, είναι ανάποδα και εδώ, είναι ο Πύργος. Ο Πύργος λοιπόν, όταν βγαίνει ανάποδα, να σας το πω, εντάξει, τις κάρτες μου εγώ γενικότερα, τις έχω όρθιες, αλλά αφού βγήκε ανάποδα, το δούμε έτσι, που σημαίνει παγίδευση. Εδώ σημαίνει ότι είσαι παγιδευμένος, παγιδευμένη, κάπου έχεις κλείστηκες, προσπαθείς να αποφύγεις κάποιες καταστάσεις, κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες οι οποίες σε ταλανίζουν και σε δυσκολεύουν στο τώρα. Για να πάρω και μία κάρτα. Είπαμε, δεν είναι για πάντα αυτό το ρίξιμο. Είναι λοιπόν και ο διάβολος. Okay. Λοιπόν, εδώ τώρα να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Θα είναι συνταρακτικό όντως. Θα είναι συνταρακτικό διότι οι εμπειρίες είναι πολλές, περίεργες και διάφορες. Ο διάβολος έχει ένα θετικό. Θα σας πω τι είναι. Το θετικό του διαβόλου εδώ είναι το ζώδιο του εγώ καιρού, που σημαίνει εντοχή ψυχής. Για να κάνεις πολλά πράγματα και να έχεις εμπειρίες συνταρακτικές, πρέπει να έχεις και μια γενναιότητα ψυχής, μια αντοχή ψυχής. Εδώ βεβαίως σου λέει όμως ότι ναι, έχεις περιοριστεί πάρα πολύ, περνάς δυσκολίες, παρόλο που στη ζωή σου είσαι δίκαιος, δίκαιη και θέλεις ισοτιμία. Βγήκε και εδώ και το μυγάκι με το. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο σε αυτό. Λοιπόν, τις δυσκολίες σου και τα λοιπά, παρόλο που κρατάς ισορροπίες, παρόλο που είσαι ένα δίκαιο άτομο, αντιμετωπίζεις καταστάσεις περίεργες και γίνονται και τα εμπόδια εδώ ακόμα πιο περίεργα. Πώς μπορείς να βγεις από αυτό το πράγμα? Μπορείς να βγεις και από αυτό. Και από αυτό με ψυχική αντοχή. Με πείσμα. Με επιμονή. Δεν είναι τυχαίο ότι περικλείς από δύο εξάρια, 6 και 6 και εδώ, εντάξει, 6 αυτό, 6 και αυτό εδώ. Και δεν είναι τυχαίο επίσης που σημαίνει ότι χρειάζεται, να το πω έτσι όπως μου έρχεται εμένα διαστητικά, θα το πω καθαρά, να προσέχεις με ποιους ανθρώπους κάνεις παρέα, πραγματικά. Με ποιους ανθρώπους έρχεσαι σε επαφή. Γιατί εδώ υπάρχει και τοξικότητα, πολύ τοξικότητα με ανθρώπους. Μήπως πρέπει, εσύ προσπαθείς να κρατήσεις ισορροπίες, αλλά μήπως αυτή η τοξικότητα δεν σε αφήνει να προχωρήσεις. Θα είναι πολύ συνταρακτικό λοιπόν για σένα σαν εμπειρία να κλείσεις τον κύκλο σου, το ένα σημαίνει στέκομαι στα πόδια μου, το 8 είναι βρίσκω τη δύναμή μου και προχωράω και πηγαίνω εκεί που χρειάζεται να πάω. Είναι μια περίοδος, γιατί αυτές είναι οι ενέργειες γενικά, όπου θα σε βοηθήσει να έχεις δύναμη
αντοχή, πείσμα, επιμονή και να μην δίνεις σημασία στις τοξικότητες των ανθρώπων ή σε αυτά τα οποία από πίσω κουτσομπολιό, να λένε άσχημα πράγματα, έτσι, γλωσσοφαγιά κτλ. Και εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Τα εμπόδια πολλές φορές εσύ εδώ γίνονται πίσω την πλάτη σου. Μακάρι να γίνουν μπροστά σου. Άμα γίνουν μπροστά σου, δηλαδή, ναι, δεν είναι καλό, αλλά είναι προτιμότερο να έρθει κάποιος και να σου πει «Δεν σε γουστάρω, δεν σε θέλω», παρά να σου σκάβει, ναι, παρά να σου σκάβει από πίσω στην πλάτη σου και να μείνεις μετά έτσι κάγκελο που λένε με όλα αυτά που έχουν γίνει. Ποιο είναι το θετικό όμως εδώ? Το θετικό είναι ότι μπορείς να το αλλάξεις. Εσύ με τη δύναμη που έχεις μπορείς όλο αυτό το αρνητικό να το αλλάξεις. Και δικαιούσε, επειδή έχουν πέσει και λίγο περίεργες κάρτες, δικαιούσε άλλη μία κάρτα, μισό λεπτό, να επιλέξω, η οποία είναι, μάτι. Ο τρελός, παιδιά. Ξεκινά από το μηδέν. Γι' αυτό βγαίνει εδώ και καινούριο ξεκίναμε. Ξεκινά από το μηδέν. Αφήνω όλα πίσω σαν τον τρελό κι εγώ. Ανοίγω τα φτερά μου και πετάω. Αυτό σημαίνει. Και μπαίνω σε ένα ταξίδι περιέργειας, ομορφιάς, το δυναμικό μου να βγει. Γι' αυτό είναι η εμπειρία συνταρακτική. Μάλιστα. Καλά. Και από αυτά εδώ είναι. Οκ, λοιπόν. Αρκετά ιδιαίτερο θα έλεγα. Πολύ δυνατό. Ιδιαίτερες ενέργειες. Και πάμε στο επόμενο. Τα κλείνουμε. Το επόμενο είναι ο αριθμός 13. Καρμικός αριθμός, μαθήματα ζωής. Είναι από τους παρεξηγημένους αριθμούς. Συνδέεται με το θάνατο συνήθως. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό υπάρχει και ο αριθμός, γι' αυτό υπάρχει και η κάρτα του θανάτου, στα τάρο κτλ. Δείχνει όμως και τη σκληρή δουλειά που χρειάζεται για να πετύχεις. Επίσης σημαίνει χτίζω. Επίσης είναι και ο φόβος του θανάτου. Επίσης είναι ότι φοβόμαστε ότι κάποια πράγματα με τα οποία ζούμε τώρα έχουν ήδη πεθάνει και αρνούμαστε να το κάνουμε. Έτσι. Ο 13 είναι απαιτητικός, είναι ιδιαίτερος και χρειάζεται μια πνευματική συνείδηση και δύναμη για να μπορέσετε να τον τιθασεύσετε αυτόν τον αριθμό. Οι αριθμοί. Ο Πυθαγόρας έλεγε ότι τα πάντα είναι αριθμοί. Και μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις μαντικές με τους αριθμούς με μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Βέβαια αυτή η γνώση κατά κάποιο τρόπο χάθηκε, βρέθηκε και τώρα κάνουμε κάποια πράγματα με την Πυθαγόρια αριθμολογία, ας πούμε με την αριθμολογία, πολύ κοντά σε αυτά που έκανε και ο Πυθαγόρας. Οπότε είμαστε στο μαντικό κομμάτι αρκετά κοντά, αλλά λέει όμως εδώ ότι ξέρεις κάτι, χρειάζεται να κάνεις πράγματα. Για να δούμε τι έχουν να σου πει εδώ το μαντίο. Ένα λεπτό, να κλείσω και τα μάτια μου, να συγκεντρωθώ λίγο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, λίθος, πολύτιμος λίθος, γρανάτης. Η απάντηση είναι ναι. Και η αυτοεκτίμησή σου λέει θα μεγαλώσει εξαιτίας αυτού, μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο, διότι ο 13, επειδή είναι δύσκολος αριθμός, μας κάνει πολλές φορές να χάνουμε την αυτοεκτίμησή μας, να μας κάνει λίγο μιζέρια. Να μιζεριάζουμε που λέμε, να πέφτουμε κάτω και να στεναχωριόμαστε και να λέμε μα γιατί, μα αυτό, εκείνο. Παίρνουμε όμως αυτό, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι προσωρινό, δεν είναι για πάντα. Η απάντηση είναι ναι, ότι κάτι το οποίο εσύ περιμένεις είναι ένα ναι εδώ, εντάξει, και αυτό το ναι θα μεγαλώσει την αυτοεκτίμησή σου. Μπορεί, προσέξτε, μπορεί να έχεις βάλει, να σας το πω λίγο διαφορετικά για να σκεφτόμαστε και λίγο πιο ανοιχτά. Μπορεί να έχεις βάλει θαυρό δουλειά στο επόμενο διάστημα και η απάντηση να είναι ναι εδώ. Και να πας σε μια συνέντευξη και να μην σε πάρουν. Και να λες ρε παιδί μου, μα βγήκε ναι. Γιατί μπορεί να σε πάρουν στο επόμενο. Μπορεί να μην ήταν εκεί. Ή μπορεί να σου είπαν ότι ξέρεις κάτι, μας κάνεις, αλλά για την ώρα. Ή να πας στη διάδα. Είναι πολλά τα πράγματα εδώ. Αλλά όμως αυτοεκτίμηση, αριθμός 13, γιατί κάνουμε ένα συνδυασμό μηνυμάτων εδώ. Όταν καταλάβεις πνευματικά, ενεργειακά τι παίζει και τι γίνεται, τότε τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. Αυτή είναι η δύναμη του αριθμού 13. Τίποτα δεν με σταματά. Και με την αυτοεκτίμησή σου μετά που θα έχεις αποκτήσει, να γίνεις ιδιαίτερα δυνατός βεβαίως. Εδώ είναι ο εγκλωβισμός, χάνεις δύναμη, το άρμα, πολύ καλό, πολύ δυνατό, να το είναι το 7 εδώ, και ο ήλιος, συγγνώμη, σελήνη. Τρεις πολύ ιδιαίτερες κάρτες που έρχονται να ξεκαθαρίσουν λίγο εδώ το θέμα. Πρέπει να βγεις από τον εγκλωβισμό. Είσαι σε εγκλωβισμό. Πρέπει να βγεις από τη φυλακή του μυαλού, λέει εδώ.
Συνήθως είναι η φυλακή του μυαλού. Έχεις όλες τις απαντήσεις και ξέρεις πού θα πας, ξέρεις πού θα βαδίσεις, ξέρεις πού χρειάζεται να πας, έτσι. Και το άλλο που βγαίνει είναι και η σελήνη εδώ, που είναι ότι ναι, κάποια πράγματα στη ζωή μένουν κρυφά. Κάποια πράγματα στη ζωή σου να μην τα μάθεις ποτέ. Γιατί εκείνο, γιατί έτσι, γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε το άλλο, γιατί έγινε εκείνο, γιατί πήραν αυτή την απόφαση, γιατί πήραν την άλλη απόφαση, γιατί έγινε αυτό. Εντάξει, δεν είναι κακό. Δεν είναι για το κακό σου. Είναι για να καταλάβεις εσύ η ψυχή σου που σε οδηγεί, διότι ναι μεν είσαι σε μια κατάσταση που θέλεις να αλλάξεις πράγματα. Η απάντηση λοιπόν του ναι εδώ, θα σας το πάω σε ένα άλλο επίπεδο, το ναι είναι, βγαίνω από τη φυλακή μου, ναι, βγαίνω, λέω, πώς το λέμε, ναι, βγαίνω από τη φυλακή μου, ναι, έχω τη δυνατότητα αποφάσεων και να πάω εκεί εγώ που θέλω και ναι, θα βρω αυτό που με κάνει εμένα ευτυχισμένο, ευτυχισμένη στη ζωή μου. Ό,τι και να είναι αυτό για τον καθένα. Είπαμε, η ρίζα είναι η ίδια, ο χρωματισμό το δίνετε εσείς. Και οι τρεις κάρτες αυτές και ο αριθμός αυτός είναι πολύ πνευματικές. Και αυτός ο αριθμός 7 και ο αριθμός της σελήνης και ο αριθμός εδώ πέρα 8 είναι αρκετά πνευματικές κάρτες και ειδικά αυτή εδώ που σε κάνει να μην πιστεύεις και στην πνευματικότητα κιόλας. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ καλό, πολύ δυνατό θα έλεγα. Το μαζεύω και αυτό εδώ και πάμε στην τελευταία μας επιλογή φίλες και φίλοι, στην ένατη επιλογή που να σας πω την αλήθεια θα διαλέξω κι εγώ. Αυτή την επιλογή θα διαλέξω. Την ένατη. 27-9. Ένας θεϊκός αριθμός είναι η πνοή του Θεού, εμπνευσμένος με σκοπό να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Είδατε, παιδιά, καθόλου τυχαίο. Με μεγάλη πνευματική δύναμη αναζήτησης. Βαθύτερα νοήματα, βεβαίως. Ψάχνω και εγώ τα βαθύτερα νοήματα στη ζωή μου. Ψάχνει, ακάς και εσύ, θα μου πεις τώρα. Μέσα από ιδιαίτερες και πρωτότυπες ιδέες, αποτελέσματα και επιτυχίες. Δικαιοσύνη, σοφία και ηγετικός αριθμός με ενοράσεις. Και φυσικά θεραπευτικές ιδιότητες. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα. Για να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει το μαντίο κιόλας για το ερώτημα το οποίο ο καθένας έχει βάλει, και εγώ που έχω βάλει το δικό μου. Λοιπόν, για να δούμε που θα μας πάει. Είναι εδώ. Μάλιστα. Και είναι ο πολύτιμος λίθος που διάλεξες. Είναι το τυρκουάζ. Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Και αυτό θα σε γαλινέψει. Η απάντηση, φίλες και φίλοι, είναι ότι η απάντηση στο ερώτημα που έχετε βάλει είναι το ναι. Και αυτό ήδη έρχεται μία γαλήνη σε εσάς. Ξέρετε τι όμορφο που είναι να ακούς ναι θα γίνει. Ή το σύμπαν, ή ο Θεός, αν θέλετε, να έχετε αυτό που και να σου πει ναι, γίνεται, ήδη προχωράει, ας πούμε, και να πεις ναι, θα γίνει ρε παιδιά, γίνεται. Εντάξει. Βεβαίως, εννοείται ότι υπάρχουν και περιπτώσεις, στις οποίες, ένα λεπτό να τα ανακατέψω, που υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορείς να αντίσουμε και δυσκολίες. Διότι το ναι μπορεί να το ναι πρέπει να συντονιστεί με τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Άλλο το ναι το δικό μου, άλλο το ναι το δικό σας. Οπότε πρέπει να συντονιστεί αυτό με τη δική σας την ενέργεια. Πάμε όμως να δούμε λίγο λεπτό περισσότερο. Για πάμε να τα δούμε λίγο. Πρώτη κάρτα λοιπόν είναι ο αέρας, είναι ανάποδα, που σημαίνει αναστάτωση. Είμαστε σε μια περίοδο λίγο με παρεξηγήσεις, λίγο προσεξία, λίγο αναστάτωση, λίγο περίεργα πράγματα, έτσι. Πάνε και έρχονται διαδικασίες, okay. Εντάξει, δεν είναι και το χειρότερο αυτό. Ναι, είναι περνάμε μέσα από μια ιδιαίτερη αναστάτωση. Εντάξει, αυτό γίνεται, συμβαίνει. Έχουμε όμως το χρυσό. Προσέξτε. Ο πλούτος, η δύναμη, η λάμψη, τα πνευματικά αγαθά, η δύναμη, ο αριθμός 27, 9, ο 5 εδώ, ο 52 εδώ. Είναι πολύ καλό αυτό. Που σημαίνει η φήμη, okay, εντάξει, προχωράω, κάνω. Είναι πολύ θετικό δηλαδή και η επόμενη κάρτα, σημαίνει, μάλιστα, χρειάζεται μία πολύ μεγάλη προσοχή, θα τραβήξω άλλη μία πολύ μεγάλη προσοχή, διότι υπάρχουν εμπόδια και εχθροί, εντάξει, είναι μία περίοδος που περνάμε, στο οποίο υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποιοι ύπουλοι εχθροί και εμπόδια, τα οποία λες τώρα, ρε, πώς θα τα ξεπεράσω όλα αυτά. Έχεις όμως αυτή τη στιγμή το χρυσό που σε βοηθάει, και μία κάρτα, και ο αέρας βοηθάει, ανάποδα τώρα, εντάξει, δεν είναι και τίποτα τρομακτικό αυτό, και υπάρχει και το ζευγάρι. Λοιπόν, άκουσέ με τώρα εδώ προσεκτικά. Ναι, θα γίνει αυτό που ζητάς. Ίσως πάρει ένα συγκεκριμένο χρόνο, δεν ξέρω πόσος χρόνος είναι.
5 εβδομάδες, 52 μέρες, 40 ημέρες, 21 μέρες, ό,τι και να, 27 ημέρες. Είναι, γιατί είπαμε εκεί κοντά περίπου στις 30 μέρες, όταν πεις 52 μέρες δεν είναι κοντά στον 1,5 μήνα και ας πούμε. Λοιπόν, όμως λέει εδώ, είναι η εκπλήρωση των επιθυμιών στο τέλος, μέσα από συνεργασίες, σχέσεις, βοήθειες και από ανθρώπους που σε αγαπάνε. Στο τέλος δηλαδή, ναι, υπάρχουν διαφωνίες, δυσκολίες. Παλεύεις εσύ, είσαι ένας χρυσός άνθρωπος, χρυσάφι είσαι, κάνεις πολλά πράγματα, αξίζεις, κάνεις σε οποιοδήποτε επίπεδο, συναισθηματικό, εργασιακό, συνεργατικό. Υπάρχουν άνθρωποι που θα σου βάζουν και πάντα θα γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Δεν θα αλλάξει και ποτέ. Στον αιώνα των αιώνων δεν θα αλλάξει ποτέ. Η ανθρωπότητα έτσι πηγαίνει. Περνάει μέσα από διαβουλεύσεις, μέσα από διαδικασίες, ο ένας τρώει τον άλλον, είναι ποιος θα επιβιώσει, ποιος θα είναι ο καλύτερος, εγώ είμαι καλύτερος από σένα, εσύ και είσαι καλύτερος από μένα. Οκ, εντάξει, υπάρχει, δεν λέω, αλλά αυτό. Και υπάρχουν προβλήματα. Έλα μου ντε όμως που υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπάνε. Δεν μπορεί να είναι, μπορεί όντως να είναι ζευγάρι, μπορεί να είναι σύντροφος, μπορεί όντως να είναι γυναίκα, να είναι άντρας, να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ο σύζυγος, η σύζυγος, δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι ένας φίλος, μπορεί να είναι η μητέρα σου, μπορεί να είναι ο πατέρας, μπορεί να είναι οι γονείς σου εδώ, έτσι. Έχεις βοήθεια. Μπορεί να είναι και πνευματικό κομμάτι εδώ. Έχεις βοήθεια ακόμα και από το ιδιαίτερο πνευματικό κομμάτι. Άρα λοιπόν, απαντιέται εδώ πέρα, ναι, μέσα βέβαια από δυσκολίες. Το ναι θα έρθει, αλλά θα περάσεις, φίλε μου, φίλη μου, για ένα διάστημα αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες ναι, σε ταλανίζουν και σε δυσκολεύουν και σε φέρουν και σε μια πολύ περίεργη κατάσταση και δύσκολη θέση. Αλλά όμως, αυτή είναι η διαδικασία. Στο τέλος όμως, όλα πηγαίνουν καλά, εφόσον βέβαια βάλεις και εσύ και τις δικές σου τις ενέργειες. Έτσι δεν μένει στάσιμο. Εντάξει, φίλες και φίλοι, λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξή σας, για αυτά που μου γράφετε στα βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.